Ο προβληματισμός, ξαναλέμε, είναι μεγάλος. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο οποίος είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας και ευχαριστώ και εγώ από τη μεριά μου για το βήμα το οποίο μου δίνετε, διότι η ενημέρωση είναι πολύ βασική. Αλίμονο, κύριε Πατριανάκο, το θέμα είναι τώρα τι γίνεται στο χώρο της υγείας. Είδαμε χθες να γίνεται γνωστό χθες το βράδυ και θα ξεκινήσω με αυτό, ότι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει διαθέσιμο ούτε ένα κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στο νησί. Και έγινε γνωστό με αφορμή τον τραυματισμό, τον σοβαρό τραυματισμό του 55χρονου ελεχρωματιστή, ο οποίος, το εργατικό ατύχημα που είχαμε χθες. Είναι αυτή η κατάσταση, κύριε Πατριανάκο, κάτι που πρέπει να συνηθίσουμε σιγά σιγά, γιατί δεν βλέπουμε να γίνονται βήματα βελτίωσης? Όχι, όχι. Νομίζω ότι σε αυτό είναι απόλυτο το όχι. Απλά αυτή την εποχή έχει κλείσει μια μονάδα, ήταν προγραμματισμένο διότι έπρεπε να κλείσει για απολύμανση. Ξέρετε, στο Παγνί έχουμε δύο μονάδες. Α, ωραία. Λόγω COVID δημιουργήθηκε η δεύτερη. Έκλεισε η μία μονάδα για λόγους απολύμανσης που ήταν προγραμματισμένη από τον Αύγουστο. Που δεν είναι μόνο λόγια απολύμανσης αλλά και συντήρησης μηχανημάτων και είναι βασικό αυτό για τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις να γίνει. Από εκεί και πέρα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη διαχείριση των κρεβατιών της ΜΕΘ, διότι ακόμα και έτσι θα έπρεπε να υπάρχει ένας προγραμματισμός να υπάρχουν κάποια κρεβάτια κενά, αλλά βέβαια δεν θέλω να περάσει στους τηλεθεατές ότι υπάρχει θέμα το οποίο θα είναι μόνιμο. Ήταν ένα προσωρινό κακός. Πολύ κακός, μεταφέρθηκε σε ειδική μονάδα στο Θριάσιο ασθενής. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι κάτι, μετά θα κλείσει βέβαια και η δεύτερη. Τώρα λειτουργούμε, φανταστείτε, από τα 23-24 με 11. Άρα ουσιαστικά, κύριε Πατριανάκο, είναι ένα πρόβλημα διαχείρισης των κρεβατιών, έτσι, δηλαδή στο πώς θα έπρεπε να γίνουν αναγκαίες εργασίες, προφανώς το λέτε και εσείς αλίμονο, εμείς δεν είμαστε ειδικοί να το κρίνουμε αυτό. Αλλά θα έπρεπε να γίνει ένας καλύτερος προγραμματισμός. Ακριβώς, για να μην ακαλύπτω το νησί. Ναι, αλλά απ' την άλλη σας λέω ότι δεν είναι δυνατόν, διότι οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις είναι, ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε στα νοσοκομεία. Ναι, το έχουμε καταγράψει. Δηλαδή και η απολύμανση είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει. Κύριε Πατριανάκο, πάμε λίγο και στα σημερινά. Έχουμε ένα ντόμινο παρετήσεων. Παρετήθηκε ο μεταβατικός διοικητής στο Βενιζέλιο, υποδιοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Τι γίνεται, μια βροχή παρετήσεων το χρονικό αυτό διάστημα? Γνωρίζετε καλά ότι τον Αύγουστο σαν Ιατρικός Σύλλογος προκαλέσαμε ολόκληρη σύσκεψη με δίπε, διοικητές κτλ. Είχαμε προβλέψει αυτά τα οποία θα γίνουν. Είχαμε πει ότι ήταν μια εμβαλωματική λύση την οποία αυτή είχαμε προτείνει τότε και η οποία λειτουργήσε. Αλλά όταν 2,5 μήνες μετά δεν έχει γίνει τίποτα, μα μην περιμένεις ότι με μια λύση μετακινώ έναν γιατρό για 2,5 μήνες ξαφνικά αυτό θα γίνει χρόνια αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος. Νομίζω ότι ο κύριος Λιδάκης, ο οποίος από την Αρχιαλκείο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος είμαστε ενάντια στις μετακινήσεις και στα εντέλεστε, είμαστε υπέρ στην κάλυψη και στην λύση των προβλημάτων και όχι στη διαιώνισή τους. Όταν 2,5 μήνες μετά, θέλω να μάθω στο ρυθμό τι έγινε. Ωραία, προτείναμε, πήγανε οι γιατροί από το Παγνί, καλύφθηκε με βάση τις προτάσεις που είχαμε κάνει. Πού είμαστε τώρα? Ξαναρχόμαστε πάλι στα εντέλεστε? Δεν πρέπει να δοθεί μία μόνιμη λύση. Και ξέρετε κάτι, αποσταθεροποιούνται τα νοσοκομεία. Δηλαδή, αν αρχίσουν αυτές τις μετακινήσεις, αύριο πήγαινε από το Παγνί στη Σιτία, μεθαύριο πήγαινε από το Βενιζέλιο στον Άγιο Νικόλαο, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Μα αποσταθεροποιούνται και τα νοσοκομεία έτσι. Είναι σαφές αυτό. Και δεν μπορεί να υπάρχει και σωστή ιατρική όταν κάνεις μετακίνηση. Δεν είμαι ίδιος εγώ στο Παγνί, στο χώρο μου, με την ομάδα μου, από ότι είμαι σε ένα άλλο νοσοκομείο. Μα αυτά είναι εύκολα αντιληπτά. Ναι. Και δεν είναι και, νομίζω ότι είναι και επικίνδυνο τελικά για όσους μετακινούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Οι γιατροί οι οποίοι μετακινούνται και έχοντας κάνει και μεγάλες εφημερίες και έχοντας και ήδη καταπονήσει τον εαυτό τους και έχοντας και ήδη οι ίδιοι καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, δεν είναι και εύκολο να μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή και να αλλάζουν πολλές φορές νομό, κύριε Πατριανάκο, για να καλύψουν ιατρικές ανάγκες. Είναι και θέμα ασφάλειας των εργαζομένων. Είναι και ασφαλεία των εργαζομένων. Έχουμε βαρεθεί πια να τα λέμε. Και δεν μπορεί, δόθηκε μία λύση 2,5 μήνες. Τι έγινε τώρα? Γιατί δεν υπάρχει η μόνιμη λύση? Γιατί βολευόμαστε? Αν βολευόμαστε, τότε πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατάματα το πρόβλημα.
Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε άλλα λόγια. Θέλουμε πλέον λύσεις, θέλουμε δράσεις. Ο Υπουργός Υγείας ήρθε πριν από λίγες ημέρες, κύριε Πατριανάκο, στην Κρήτη. Έδωσε εν μέρη για κάποιους, ελάχιστες για κάποιους άλλους απαντήσεις. Έδωσε λύσεις. Έδειξε ότι θέλει να δώσει λύσεις, αλλά ακόμα... να προκηρυχτούν. Από εκεί και πέρα όμως, άλλο το ζητάω, άλλο το προγραμματίζουμε και θέλουμε και κάποιες δράσεις. Δεν ακούσαμε τίποτα που να γίνει ελκυστικό ώστε να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν ακούσαμε κανένα πρόγραμμα δράσης. Γιατί μην νομίζετε, άμα σου πούνε ότι κάνει υπομονή ένα μήνα και έχω σκοπό 1, 2, 3, 4, 5, τα οποία θα ξέρω ότι θα τα κάνεις, δεν νομίζω. Όλοι θα βάλουμε πλάτη. Αλλά δώσ' μας ένα σχέδιο, δώσ' μας ένα δρόμο τον οποίο θα βαδίσεις, δώσ' μας ένα πλάνο πάνω στο οποίο θα κινηθούμε. Αυτή τη στιγμή έχετε εσείς κάποιο πλάνο? Εγώ δεν βλέπω κανένα. Εμείς ξέρετε τι βλέπουμε, κύριε Πατριανάκο, μια σκληρή, έτσι, αιχμηρή ανακοίνωση σήμερα του Υπουργείου Υγείας μετά τις παρετήσεις που λέει, διαβάζω χαρακτηριστικά, ότι κανείς δεν θα σταματήσει με τις πράξεις παραλήψεις στην ομαλή λειτουργία του Βενιζέλιου νοσοκομείου. Το Υπουργείο Υγείας δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα στο πλαίσιο του νόμου για να εκτελούν όλοι τα νόμιμα καθήκοντά τους. Μια ανακοίνωση τώρα πραγματικά σε έτσι αιχμηρό και προειδοποιητικό τόνο. Στην αντεπίθεση ουσιαστικά. Ναι, στην αντεπίθεση όπως λέει η Νικολέτα. Εγώ δεν διαφωνώ ότι όλοι πρέπει να ασκούμε τα νόμιμα καθήκοντά μας. Ποια είναι τα νόμιμα καθήκοντά μας? Να μετακινούμαστε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο? Να καλύπτουμε θέσεις ιατρών που θα έπρεπε ήδη να υπάρχουν? Αυτά είναι τα νόμιμα δικαιώματά μας? Νομίζω ότι ναι, κανείς δεν θα αρνηθεί ότι πρέπει να κάνω κάτι το οποίο είναι νόμιμο καθήκον. Αλλά ποιο είναι το νόμιμο καθήκον? Τι βλέπετε να... μια απάντηση πάνω σε αυτό. Τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και στο εξής τώρα, κύριε Πατριανάκου, τουλάχιστον ποιες είναι οι δικές σας συζητήσεις που έχετε με τους συναδέλφους σας και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής? Τι κάνουμε? Θέλω να ελπίζω ότι θα ακούσουμε ένα πλάνο το οποίο θα περιλαμβάνει από τη διοίκηση που πολύ καλά είπανε ότι έχουμε σκοπό να βάλουμε έναν τρόπο διορισμού να φύγουμε από τα κομματικά γραφεία. Ναι, θέλουμε έναν τρόπο καλύτερης διοίκησης των νοσοκομείων, θέλουμε έναν τρόπο οργάνωσης των κλινικών και θέλουμε βέβαια να ακούσουμε και κάποια οικονομικά μέτρα, τα οποία δεν έχουμε ακούσει καθόλου. Προσωπικά που μιλήσαμε με τον Υπουργό και του μιλήσαμε για αποφορολόγηση εφημεριών, το δέχθηκε και είπε ναι ότι είναι δίκαιο. Αποφορολόγηση από υγειονομικών ιατριών, το δέχθηκε και είπε ότι είναι δίκαιο. Περιμένουμε αυξήσεις μισθών, σε ποιο επίπεδο. Δώσαμε ένα πλάνο από εκεί και πέρα, είναι και Υπουργείο Οικονομικών εδώ πέρα, γιατί ξέρετε, ο κάθε Υπουργός Υγείας πηγαίνει, τάζει, αλλά μετά έχετε το Υπουργείο Οικονομικών και κόβει. Περιμένουμε όμως να έχουμε ένα πλάνο πάνω στο οποίο θα βαδίσουμε. Να σας πω όμως και κάτι άλλο, κάτι το οποίο λιγάκι με ενοχλεί. Έρχονται αυτή τη στιγμή στο Παγνή ασθενείς, οι οποίοι νομίζουν ότι το Βενιζέλιο έχει κλείσει. Πρέπει να περάσει και στον κόσμο ότι το Βενιζέλιο αυτή τη στιγμή δεν έχει κλείσει. Είναι ασφαλές νοσοκομείο. Έτσι. Και πραγματικά ήθελα να το πω αυτό στον αέρα. Αλλά κάντε και το λέτε. Γιατί το τελευταίο διάστημα έρχονται πάρα πολλοί και σε εφημερίες του Παγνή, οι οποίοι όταν τους ρωτάς γιατί, λέει, περίμεναν εφημερεύσει, διότι το Βενιζέλιο έχει κλείσει. Το Βενιζέλιο είναι ασφαλέστατο και πάρα πολύ καλό νοσοκομείο και αυτό θα ήθελα να το περάσω μέσα από την εκπομπή σας στον κόσμο. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί εμείς καταγράφουμε τον προβληματισμό, καταγράφουμε τα προβλήματα, καταγράφουμε τις ελλείψεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί το νοσοκομείο. Ωστόσο, έχει ακριβώς σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν για να συνεχίσει να λειτουργεί εύρυθμα. Έχει ελλείψεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι ότι δεν λειτουργεί το νοσοκομείο. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω και ήθελα να ακουστεί στον αέρα ότι και όλα αυτά τα οποία κάνουμε είναι για να συνεχίσουμε. Σαφώς υπάρχουν ελλείψεις και στο Παγνή υπάρχουν ελλείψεις. Ναι. Αλλά σαφώς και θα πρέπει να κινηθούμε στον τομέα του να καλυφθούν οι ελλείψεις, να έχουμε μια εύρυθμη λειτουργία. Η Κρήτη πρέπει να είναι περήφανη για τα δυο της νοσοκομεία, τα οποία είναι, αν μιλήσω στατιστικά, στην πρώτη δεκάδα επισκεψιμότητα στην Ελλάδα. Έχουμε προβλήματα, ναι. Πρέπει να αντιμετωπιστούν τώρα προκειμένου να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο. Ναι, πρέπει να τα προστατεύσουμε. Είμαστε και εμείς ενάντια στις μετακινήσεις. Αλλά από εκεί και πέρα
υπάρχει ασφάλεια στα νοσοκομεία μας. Μάλιστα. Και ξέρετε, βέβαια είναι λογική και η ανησυχία του κόσμου. Είναι ανησυχία όταν βομβαρδίζεται από ειδήσεις, οι οποίες δεν είναι διωγγωμένες, είναι ειδήσεις οι οποίες καταγράφουν την πραγματικότητα. Είναι λογικό να του προκαλείται βέβαια και μία ανασφάλεια στο κατά πόσο είναι ασφαλές το να μεταβεί στο Βενιζέλιο. Όμως καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί φανταστείτε τώρα να έχει κάποιος, να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, να γνωρίζει ότι εφημερεύει το Βενιζέλιο, το οποίο εφημερεύουν να αλλάξει με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και να μην πηγαίνει στο γιατρό, γιατί περιμένει την εφημερία το επόμενο 24ωρο. Δηλαδή, είναι και επικίνδυνο αυτό. Και δημιουργείται και ένα ντόμινο, διότι πραγματικά δεν έχω στατιστικά στοιχεία να σας δώσω, αλλά στις εφημερίες το βλέπουμε, έχει αυξηθεί πολύ ο κόσμος του Παγνή, το οποίο σημαίνει ότι πιεζόμαστε, ενώ είναι άδικο και για το Βενιζέλιο και για τους γιατρούς του Βενιζέλιου, γιατί έχει πάρα πολύ καλούς γιατρούς. Και γι' αυτό το ήθελα να το πω και στον αέρα αυτό, ότι ναι, έχουμε προβλήματα, ναι, πρέπει να βελτιωθούν πάρα πολλά πράγματα, αλλά λειτουργούμε με ασφάλεια. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η δικιά μας η ευχή και η παρέμβαση στο μέτρο που η δημοσιογραφία μπορεί να το κάνει είναι στην καταγραφή των προβλημάτων, κύριε Πατριανάκο, και στην άσκηση πίεσης, ώστε να λυθούν τα προβλήματα αυτά για τα νοσοκομεία μας, για τα μεγάλα νοσοκομεία της Κρήτης, για τα νοσοκομεία συνολικά της Κρήτης, γιατί όλα αντιμετωπίζουν πρόβλημα, και να νιώθουν όλοι ασφαλισμένοι ότι έχουν την παροχή της δημόσιας υγείας που τους αρμόζει και τους αξίζει. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι σημαντική η παρέμβαση και να ξέρω ότι και εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος δεν πρόκειται να σταματήσουμε καθόλου τον αγώνα που κάνουμε για βελτίωση των συνθήκων της δημόσιας υγείας στην Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Είστε καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στο χώρο της υγείας, τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Και είδες πόσο άρρηκτα συνδεδεμένη είναι η λειτουργία του ενός νοσοκομείου με το άλλο, έτσι. Είναι αυτό το ντόμινο που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι επηρεάζεται άμεσα το ένα από τη λειτουργία ή τα προβλήματα του άλλου. Για να δούμε.